Καλησπέρα, check the now, κόσα εδώ. Αυτό το μαζαφλάρι ακόμα με στη μέση είναι. Πάμε σε ένα κτίνο πακέτο. Ε, ήρθε από Gearbest. Ε, από κάτω είναι η διεύθυνση, αλλά επειδή δεν έχω σβήσει το τηλέφωνο σε φάση, ναι, το έχω ανάποδα γυρισμένο. Είμαι περίεργο <laughs> να δω, επειδή το συγκεκριμένο μου είπαν θα το χωρίσουν σε δύο πακέτα. Θα πάρω το πρώτο κομμάτι τώρα, το δεύτερο, επειδή έχει κάποια μαχαίρια για Counter Strike, νομίζω που είχα πάρει. Να σας δείξω. Ε, τέλος παντών, πήρα να το δούμε, ε, κάποια από αυτά θα τα δείξω τώρα, κάποια θα κάνω ειδικό unboxing επειδή είναι αντικείμενα τα οποία θέλω να δείξω. Πάμε όμως να δούμε τι έχει μέσα και ό,τι είναι ανοιχτή εδώ θα ανοιχτεί εδώ, εγώ τα υπόλοιπα σε ειδικά, ξεχωριστά δικά τους unboxing. Τώρα μπλάκα-μπλάκα μου θυμίζω το σωτήρι έτσι που παίρνει τα τεράστια τα πακέτα και τα βγάζει ένα-ένα. Αυτά μια φορά που πήρα και εγώ πολλά πράγματα Να τα δείξω Αλλά ας βγάλω το πρώτο Α PT TV Display Αυτό θέλω να κάνω ξεχωριστό δικό του unboxing κάποια στιγμή μόνο του Είναι ένα dongle στα 10 ευρώ βγαίνει Ένα συμφοιτητή μου και φίλος από τη Θεσσαλονίκη ήθελε να το αγοράσει Και μου το έδειχνε ψινόταν άγρια Και να σας πω την αλήθεια ψήθηκα κι εγώ Και ας πω γιατί να το συνδέω στην τηλεόραση, στην οθόνη βασικά και να κάνω mirror, το tablet ή το κινητό κάποιες φορές χρειάζεται οπότε ναι γενικά θέλω να κάνω πολλά ωραία πραγματάκια και είναι ένα από τα μέσα που θα χρειαστώ η τιμή του είναι αρκετά οικονομική στο παρελθόν είχα ξανακάνει ένα παρόμοιο οικονομικό φθηνό θα το κάνω ξεχωριστό βίντεο οπότε αναμένετε δικό του βίντεο τώρα από ό,τι θα το δείτε ένα θεός ξέρει το επόμενο πράγμα που έχει μέσα αυτό σίγουρα επηρεάστηκα από το φίλο Σωτήρη. Είναι το Rico, αυτό θα σας το δείξω τώρα, δεν έχει νοημά το κάνω ξεχωριστά. Είναι ένα enclosure, ένα case για σκληρό δίσκο. Το έχετε δει στο φίλο Σωτήρη, ίσως να πέσει και εδώ κάποια καρτελίτσα να πάτε να το δείτε εκεί. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο συγκριτικό, το είδα, επηρεάστηκα και το πήρα. USB 3 νομίζω είναι η σύνδεσή του. Χρειάζεται γιατί σκοπεύω να πάρω. ήθελα να πάρω έναν εξωτερικό. Αλλά σκεφτόμουν ότι γιατί όχι, να μην πάρω ένα enclosure και να πάρω έναν εσωτερικό, να τον κάνω εξωτερικό. Έχω έναν ήδη 250, οπότε κάτι, κάτι θα παίχτεί, κάτι θα φτιάξω, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι. Αρκετά ποιοτικό, αυτό δεν θα το δείτε ξεχωριστά. Θα έχει κάνει ήδη ο φίλος ο unboxing specialist Κατά σωτήρης σωτήρη. Μπείτε, δείτε τα εκεί κάνει πολύ καλές παρουσιάσει. Εδώ είναι η λίστα με τα αντικείμενα. Το επόμενο πακέτο. Ναι, ήρθε χήμα. Είναι ούτε αυτό θα το κάνω ξεχωριστά, δεν έχει νόημα. Είναι βοηθητικά μπουρτσάκια, σπατουλίτσε, σουλεράκια. Ε, όταν κάνετε κολλήσει με καλάι. Οπότε, ναι για μικροηλεκτρονικά και μικροεπιβιορθώσεις Αρκετά οικονομικό. Περιγραφή και σε αυτό το πακέτο θα υπάρχει το link κάτω στην περιγραφή μάλλον το θέσω πιο σωστά. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ επίσης το έχει πενέψει ο φίλτατος ε, 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 σώτος. Και είμαι περίεργο να δω γιατί... Αλλά αποκλείται ρε παιδί μου, είναι high grade stainless steel. Γενικά είναι ένα σαπουνάκι το οποίο έχει και τη εδώ από μέταλλο. Το οποίο είναι αρκετά. έχει βάρο. Είναι μεταλλικό τώρα, όλα τα φώτα χτυπάνε πάνω. Και λέει καθώς πλένεσαι με αυτό, απομακρύνει όλε τι μυρωδιέ. Δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει, δηλαδή τα έξι έχω ακούσει πολλά. Η περιέργεια με κίνησε να το δω καθόλου τεχνολογικό αυτό, αλλά είμαι περίεργο να δω αν όντω ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φθηνό οικονομικό ήταν και λέω, γιατί όχι, α το πάρω να το δοκιμάσω. Δεν έχει νόημα το το βλέπετε τώρα. Τέλο. Περνάμε στο επόμενο. Ναι, ρε φιλέ. X-Wing Starfighter είναι αλουμινένια διακοσμητικά. Είναι το X-Wing, αν το βλέπετε και εδώ πέρα. Η κάμερα πάει πάνω κάτω να ζουμάρει. Είναι αυτό εδώ, το φτιάχνεις από μεταλλικά κομματάκια. Ελπίζω την ώρα που θα γίνεται το μοντάζ για το βίντεο αυτό, να σας το παρουσιάσω σε μια φωτογραφία. I hope. Πήρα κι άλλο ένα. Α, αυτό είναι ο Παρθενώνας. Γενικά, για όσους δεν ξέρετε, όταν ήμουν να πέμπτη δημοτικού, έκατσα και έφτιαξα τον Παρθενώνα από χαρτί. Φωτογραφία πέσει κάπου εδώ. Ναι, το είχα κάνει τότε. Έκανα τέτοια παλάβα όταν ήμουν παιδί. Ήμουν φυτάκι και ακόμα είμαι, αλλά τέλο πάντων. Και το πήρα και μεταλλικό. θες εδώ θα φάω τα νιάτα μου να συναρμολογώ. Δεν πρόκειται να, σ... να μπει ποτέ αυτό να φτιαχτεί. Αλλά είπα να το δοκιμάσω. Τώρα, ακουστικά. Αυτά είναι τι. τα Xiaomi. Αυτά θα δείτε ξεχωριστό δικό του αφιερωμένο unboxing. Δεν τα ανοίγω τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα. Ε, Επίση έχω αυτά εδώ. A.T.E Της KZ Ποια είναι ναι Τα οποία πφ, τα είχα μαρκάρει Σας τα είχα πετάξει και σε link κάποια στιγμή Ήθελα όπως και δίποτε να τα δοκιμάσω αυτά Θα μπουν μαζί μάλλον θα γίνει το unboxing Θα δούμε ε, Δεν τα βλέπετε τώρα Ναι σε φάση Αυτό εδώ είναι ένα κλειστό κουτί το οποίο είναι Όποτε θα παίζει Μάλλον το unboxing θα γίνει τώρα Ήρθε ρε φίλε Ήρθε Επιτέλους ήρθε βέβαια όπως να είναι ήρθε αλλά Ήρθε και με το που παραπάνω Τι είναι αυτό Κώστα αυτό είναι το μεγύρ. Είναι ένα ρολόι το οποίο έχω μαρκάρει από το ebay ακόμα Η τιμή του και στο ebay και στο Gearbest είναι ακριβώς η ίδια Είναι ένα ρολόι το οποίο κοστίζει γύρω στα 18 με 20 κάτι ευρώ Να διορθώσω το zoom να το δείτε καλά είναι αυτό εδώ, είναι πανέμορφο. Θα μου πει με 18 ευρώ ρολόι. Παπαπλά. Ήθελα να το δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι ότι. Να σα πω με το χέρι στην καρδιά τώρα και ειλικρινά. ήμουνα έτοιμο να πάω να το αγοράσω από eBay. Οπότε ήθελα να το πάρω από εκεί. Το βρήκα στο Gearbest. Λέει ότι δουλεύουν οι δείκτε μέσα. Για να δούμε, δουλεύει. Κι όμω δουλεύει, φίλε. Wow. Ναι, όντω δουλεύουν όλοι. Δεν το περίμενα. Είναι αρκετά όμορφο, αρκετά εντυπωσιακό ρολόι. Αρκετά βαρύ στο χέρι. Τα λουράκι του είναι σιλικόνι. Από πίσω με γκυρ. είναι μια καλή εταιρεία. Για το συγκεκριμένο λοιπόν, έχω διαβάσει και έχω δει διάφορε κριτικέ. Το 80% είναι υπερεντυπωσιασμένο. Είναι ρολογάρα. Δηλαδή, έχω τεράστιο χέρι και στο χέρι μου φαίνεται. Εντάξει. Στο χέρι μου κάθεται ωραία, αλλά είναι τεράστιο το ρολόι, δηλαδή κάνει μπάμου ότι είναι πφ, κτίνος. Ε, ανοίγει, μπορώ να καταλάβω. Α, δεν ανοίγει από το πλάι, είναι βιδωμένο. Ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω, το 80% είναι υπερεντυπωσιασμένο το εξυμνή. Υπάρχει και ένα μικρό 20 με 10% και μέσα σε κάπου κειμένεται το ποσοστό, το οποίο λέει ότι του χάλασε μετά από ένα διάστημα. Ελπίζω να μην ανήκω σε αυτό το μικρό ποσοστό. Οι πιθανότητε να είναι super duper και wow και γαμάτο είναι μεγάλε. Για... Η τιμή του είναι καλή, τίμια θεωρώ για αυτά που προσφέρει. Από τη στιγμή που δουλεύουν και οι δευτερολεπτοδείκτε μέσα και είναι κομπλέ. Φαίνεται ποιοτικό. Φαίνεται αθεκτικό. Βέβαια, απ Ναι, θα σας το ζουμάρω να το δείτε. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι χτυπημένο. Βλέπετε, γι' αυτό πάντα όταν κάνετε unboxing να τραβάτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά βίντεο, ναι. Άξι, σήμερα δεν με χαλάει τόσο, δοκιμαστικό είναι για να το δείξω και σε εσά και να το δω και εγώ που είμαι περίεργος. Ε, να οπότε ναι, αυτό είναι. Και αυτό προσέχετε λίγο έτσι κι εσεί. Αν παραγγείλετε κάποιο ρολόι ή οτιδήποτε, πώ θα σα έρθει και τι θα έχει μέσα. Α, ah, και τώρα ήρθε κάτι το οποίο το περίμενα καιρό. Είναι το Gamepad Super Smartphone Game Companion. Το ήθελα άπειρο καιρό, ειδικά τώρα που έχω και tablet και κινητό καλό. Γενικά ήθελα κάτι για να μπορώ να παίζω κάποια παιχνίδια. Γιατί δεν μπορώ με την οθόνη να πατάω επάνω. Οπότε είναι ένα Bluetooth gamepad, θα το δούμε, θα το δοκιμάσουμε. Θα το δείξω και στο κανάλι. Στα tuned, θα δείτε και γι' αυτό ξεχωριστό unboxing όταν θα έρθει ο καιρό του. Και πάμε και τώρα στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένα tray. Ε, όσοι έχετε laptop, ίσως να έχετε νιώσει την ανάγκη να βάλετε έναν ε, extra δίσκο. Οπότε πάρα πολλά λάπτοπ που στηρίζουν το εξή. Ξέρεις βγάζεις εντελώς τη συντιέρα από το πλάι και στη θέση της μπορείς να βάλεις έναν σκληρό δίσκο. Οπότε εδώ πέρα μπαπ κουμπώνει και μπαίνει στη θέση του λάπτοπ ένα δεύτερο. Επειδή σκοπεύω κάποια στιγμή να αγοράσω ένα καλό λάπτοπ και θα ήθελα να έχει υποδοχή για δεύτερο δίσκο, σκεφτόμουν να κάνω καμιά τέτοια μόντα ή άμα βρω κάνα μεταχειρισμένο. Οπότε αυτό ανήκει καθαρά στο πλαίσιο μέλλον. Δηλαδή θα μπει σε ένα σιρτάρι, έχει μέσα όλα τα όμορφα κατσαβιδάκια, ιστορίες, όλα τα εξαρτήματα. Ε, επειδή πολλές φορές αγοράζω πράγματα, θα το έχετε δει στο κανάλι και μετά από, μπορεί και από ένα χρόνο, από δύο χρόνια να τα συνδέσω. Δηλαδή θα πάρω κάτι τώρα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω μετά από ένα χρόνο. Μ' αρέσει να προνοώ για κάποια πράγματα. Οπότε αυτό το πήρα με προοπτική, αν βρω κανένα καλό μεταχειρισμένο λάπτοπ ή ποτέ δεν ξέρεις πως αυτά είναι τα πράγματα, αγοράσω κάποιο καινούριο να έχω τη δυνατότητα να το επεκτείνω για να μην τρέχω και ψάχνω με, γιατί ποτέ δεν ξέρω πώ θα έρθουν τα πράγματα. Η αγορά του, τιμή του είναι αρκετά οικονομική. Αν θέλετε να το αγοράσετε, είναι αρκετά οικονομικό και αρκετά πρακτικό. Σκεφτείτε πως θέλετε να μεγαλώσετε τη χωρητικότητα του υπολογιστή σα. Πάμε και στο τελευταίο το οποίο. Είναι ένα τεράστιο κουτί. Ένα τεράστιο κουτί και δεν θυμάμαι τι τόσο το τεράστιο έχω πάρει. Σαν πίτσα φαίνεται, σαν κουτί από πίτσα. ο oh, 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 oh. αυτό είναι ωραίο. Και αυτό δύσκολα θα το βρείτε, Ελλάδα. Και είναι σχετικά οικονομικό, 7-8 ευρώ κάνει. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο το οποίο έπεσε Α. Ah. Είχε και αυτό εδώ. Μέσα. Όπω βλέπετε, είναι ένα ρολόι σε πλέξιγκλα σε πάνω. Εντάξει, κρεμνιέται, μπαίνει η μπαταρία του. Θα μπει στον τοίχο. Βλέπετε. Είναι ένα πανέμορφο ρολόι. Το πήρα για να διακοσμίζει το δωμάτιο. Είχα φτιάξει πριν από καιρό ένα. Θα δείτε link με το συγκεκριμένο ρολόι που είχα φτιάξει στον τοίχο. Αλλά δυστυχώ το είχα πάρει από πλαίσιο 5 ευρώ, 6 ευρώ. Πέσαν όλα τα κομμάτια κάτω και τα χάσα. Οπότε ξεκόλλησα από τον τοίχο και πήρα αυτό. Νομίζω είναι αρκετά πιο ωραίο, αρκετά πιο ανθεκτικό και θα μείνει στον τοίχο σίγουρα. Τσεκάρετε το, σας λέω όλα αυτά θα υπάρχουν στην περιγραφή. Η αλήθεια είναι ότι θέλει ένα καλό καθαρίσμα με Άζαξ. Ναι. Και είναι λίγο ψηλό επειδή γυρνούσε αυτό γύρω-γύρω. Χράζεται εύκολα το πελάξι γκλάσ, αλλά θα πέσει ένα καλό καθαρισματάκι και θα είναι κομπλέ στον τοίχο, δεν θα φαίνεται τίποτα. Οπότε αυτά ήταν τα πακέτα, ελπίζω να σα άρεσαν. Link θα υπάρχουν στην περιγραφή για όλα. Ξανατονίζω επειδή πολλοί δεν ακούτε. Θα έχουν αφίλοι έτσι, σε περίπτωση που δεν γουστάρετε το βγάζετε, χωρίς πολλά πολλά. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Ελπίζω να σα άρεσε και είναι δύο-τρία πραγματάκια τα οποία θα τα δείτε ξεχωριστά σε δικό του ε, unboxing να δούμε αν του αξίζουν, Γιατί υπάρχουν requests από παιδιά για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έγινε και η επιλογή μου εξ αρχή. Από μένα, μια όμορφη μέρα να έχετε. Σα εύχομαι και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σα, παιδιά!